Καλημέρα κύριε Κεκάτο. Θα θέλαμε να μας σχολιάσετε το αρνητικό πρόσημο με το οποίο έκλεισε ο Απρίλιος το 2015. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διάθεση σας να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Όπως γνωρίζετε, κάθε τουριστική περίοδο ο απολογισμός δεν γίνεται τον Απρίλιο, γίνεται τον Νοέμβρη. Τότε μαζεύουμε όλα τα στοιχεία και βλέπουμε ποιος μήνας πήγε καλά, ποιος μήνας δεν πήγε καλά, τι λάθη γίνανε ενδεχομένως, τι μπορούμε να διορθώσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ο συγκεκριμένος Απρίλιος, κατά τη δική μας άποψη, δίνει πλασματικά αρνητικά στοιχεία, διότι ήταν η συνεργασία με τη Ryanair, την οποία ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως σχέση στο οργανωτικό και το κομμάτι του σχεδιασμού. Ήρθαν οι άνθρωποι της Ryanair πέρυσι και πρόπερσι, βρήκαν τα πάντα κλειστά εδώ και όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μια δυσφήμιση για το νησί. Γιατί όπως γνωρίζετε, το νησί καθώς είναι από 1η Μαΐου και μετά αρχίζει και λειτουργεί. Δεν ήταν δηλαδή ευθυγραμμισμένη η τοπική αγορά για να δεχτεί ένα κύμα τουριστών και επισκεπτών πιο νωρίς από την καθορισμένη περίοδο. Μιλάμε δηλαδή για τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου και μας ενδιαφέρει και την επιθυμούμε, αλλά πρέπει να ευθυγραμμιστεί και η αγορά μαζί με αυτή την επιθυμία. Δεν φτάνει μόνο να δουλέψει για να έρθει το αεροπλάνο και να έρθει ο κόσμος, πρέπει ο κόσμος να μείνει ευχαριστημένος. Άρα λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι το αρνητικό όσον αφορά κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Από την πλευρά του νησιού, θεωρούμε ότι η αγορά πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την επιθυμία της διεύρυνσης της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία αντιθέτως είναι πολύ θετικά. Επικοινώνησα με το αεροδρόμιο και με όλες τις εταιρείες να δω αν κάτι είναι το οποίο εμείς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Έχουν με την EasyJet, που η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη της συνεργασίας, άρχισε πάρα πολύ νωρίς και τα αεροπλάνα έρχονται γεμάτα, έχουν 100% πληρότητα. Επίσης υπάρχουν και από άλλους προορισμούς και δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας ότι θα πέσει η κίνηση. Αντιθέτως πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερα από πέρυσι. Τώρα το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας βεβαίως επηρεάζει αρνητικά, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αισιόδοξα την όλη προσέγγιση. Δεν μπορούμε να ασχολήσουμε τον τουρισμό και να τα βλέπεις όλα μαύρα και άραχνα και δουλεύουμε πάντα προς την αισιόδοξη κατεύθυνση. Αυτό όσον αφορά τους δείκτες του Απριλίου. Ωραία. Πρόσφατα βρεθήκατε στη Γερμανία αλλά και στην Κύπρο με σκοπό βέβαια την προβολή της Κεφαλονιάς. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Βεβαίως. Η Κύπρος είναι άλλη μια αγορά που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπήρχε παλιά αεροπορική σύνδεση από Κύπρο για Κεφαλονιά. Υπάρχουν ισχυροί πολιτιστικοί δεσμοί που ενώνουν την Κεφαλονιά με την Κύπρο. Έχει επανειλημμένως δώσει συναυλίες, πολύ επιτυχημένες οι χοροδία αρκουστολίου στην Κύπρο με πολύ καλές κριτικές. Έχουν γίνει παρουσιάσεις βιβλίων της κυρίας Ευρυδίκη Ντούκα. Το Λύκειο Λίνο πρόκειται πρόσφατα να πάει στην Κύπρο και αυτή την πολιτιστική διασύνδεση θέλουμε να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να μεγαλώσουμε και το τουριστικό ενδιαφέρον για την επισκεψιμότητα στο νησί μας. Γίνονταν η έκθεση φιλοξένεια στη Λευκωσία, όπου είχαμε πολλές επαφές με ανθρώπους του τουρισμού. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται μέσω Αράξου. Επιθυμούμε να δυναμώσει το ενδιαφέρον αυτό, έτσι ώστε να έρχεται και πτήση κατευθείαν στην Κεφαλονιά. Επίσης, υπήρξε μια συνεργασία και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο της Κερίνιας, το οποίο είναι δήμος υποκατοχή, αλλά έχει μεταφερθεί η Δημοτική Αρχή στην γραμμή στο Λίδρα Πάλας, δίπλα υπάρχει το Δημαρχείο της Κερίνιας. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γλάφκος Καριόλου, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και ο Δήμαρχος μας, ο κύριος Αλέξανδρος Παρίσης, προσυπογράφει την στήριξη στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καριόλου, όπως και άλλοι δήμοι της Ελλάδας. Εμείς επιθυμούμε να δυναμώσουμε την στήριξή μας στην Κύπρο με όποιο τρόπο μπορούμε και θα το κάνουμε με μεγάλη ευγένεια και με μεγάλη σοβαρότητα. Είχα την τύχη να ζήσω μια πολύ συγκινητική επίσκεψη στην κατεχόμενη Κερίνια από συναδέλφους της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, εμείς δεν έχουμε παρά να προσθέσουμε τις φωνές υποστήριξης για το θέμα του Κυπριακού. Μετά υπήρξε η συμμετοχή μας στη Γερμανία, που ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας 2,5 ετών με την περιοχή του Rhein-Neckar Kreis, όπου όπως γνωρίζετε είχαμε δωρεάν περίπτερο στην Mannheim, που είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ευρώπη, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, εντυπωσιακούς αριθμούς επισκεπτών, όπου είχαμε για 2 εβδομάδες δωρεάν περίπτερο στην έκθεση. Αυτό το είχαμε από πέρυσι, δεν το κάναμε λόγω των σεισμών, αλλά η συνεργασία συνεχίστηκε και έτσι φέτος έγινε πραγματικότητα. Η επίσκεψη αυτή αξιοποιήθηκε στο καλύτερο δυνατόν. Υπήρξε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, ο κ. Τιμοθεάτος, εκεί,
ο κ. Κορκός, ο υπηρεσιακός διευθυντής του τουρισμού, ο κ. Κατσούλης για, για την ταξιδιωτική πληροφόρηση και ο κ. Παντελιός για το κομμάτι της γαστρονομίας. Εγώ συμμετείχα στο επικοινωνικό κομμάτι και είχα την συνεργασία με τους αντιστοίχους συναδέλφους εκεί. Δόθηκαν πολλές συνεντεύξεις στη γερμανική τηλεόραση, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και η Κεφαλαία ήταν επίσημη καλεσμένη. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν είσαι επίσημος καλεσμένος, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω σου, δηλαδή πέφτουν πάνω στον τόπο που εκπροσωπείς. Και έτσι θεωρούμε ότι σε συνδυασμό και με το δώρο που δώσαμε ως νησί για μια εβδομάδα διακοπές, που αυτό δημιούργησε ένα επιπλέον ενδιαφέρον σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, εμείς ως Τουριστική Επιτροπή, ο κ. Κατσούρης να κάνει τις ξεναγήσεις και άλλοι συνάδελφοι που βοηθάμε όλοι μαζί, νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Υπήρξαν πάρα πολλές δημοσίευσεις, είδατε μερικές όταν τις έχουμε στείλει ήδη. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα καλύτερα και για την προώθηση των τοπικών προϊόντων, τα οποία αν είχαν έρθει εκεί θα μπορούσαν να αξιοποιηθεί πραγματικά όλα τα προϊόντα του νησιού για τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την Κεφαλονιά, που δυστυχώς είχαμε μόνο τη ρομπόλα. Δηλαδή, ευτυχώς που ήταν η ρομπόλα, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλα προϊόντα. Η ρομπόλα μας εκπροσώπησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επίσης ήταν και ο καθηγητής Βάρνικε, ο οποίος προωθεί το θέμα του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου στην Κεφαλονιά. Και είναι σημαντικό να το λέει ένας Γερμανός καθηγητής Πανεπιστημίου, και όχι να το λέμε εμείς, ο οποίος μίλησε και αυτός στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και στον τύπο. Υποστήριξε πολύ το κομμάτι αυτό, το οποίο δημιουργεί ένα επιπλέον ενδιαφέρον επισκεψιμότητα για το θέμα της θρησκευτικής περιήγησης. Αυτά με τη Γερμανία. Σε δύο εβδομάδες θα είμαι στη Νέα Υόρκη, όπου θα εκπροσωπήσω τον κύριο Δήμαρχο στο συνέδριο των αποδήμων για την Ομοσπονδία Αποδήμων Οδυσσίας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, και η Δημοτική Αρχή δείχνει τον σεβασμό της στον απόδημο ελληνισμό. Και βεβαίως θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την εβδομάδα του απόδημου, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, όπου σε συνεργασία με τους απόδημους εκεί θα ξεκινήσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη αυτής της εβδομάδας. Και επίσης θα κλείσουμε με τη συμμετοχή της Κεφαλονιάς στο πρώτο συνέδριο στρατηγικού σχεδιασμού τουρισμού στο Παρίσι, στο Ρολί Μαμεζόν, που είναι ο Δήμος με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Όπως γνωρίζετε, είναι ένας πολύ κεντρικός Δήμος, 8 χιλιόμετρα από τον πύργο του Άιφελ. Παίζει ρόλο αυτό, γιατί είναι κοντά στο ιστορικό κέντρο του Παρισιού. Όπου η Κεφαλονιά θα παρουσιαστεί εκ μέρους της Ελλάδας μαζί με άλλες χώρες και θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως βλέπετε, κάποιοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόγραμμα, το οποίο το δουλεύουμε με συνέπεια και επιμέλεια και παρόλες τις δυσκολίες προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή για την Κεφαλονιά, γιατί και η γαλλική αγορά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και σε συνεργασία με την κυρία Συνάγρα, την πρόξενο της Γαλλίας στην Κεφαλονιά, προχωράμε καλά και σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.